Audi R8 LMS, γνήσιο, ένα και μοναδικό στην Ελλάδα. Ω, σκέτη κόλαση, σκέτη κόλαση! Θέλω να μου πείτε ποιο αυτοκίνητο θέλετε να ξεσκεπάσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κανένα. Το έχω κάνει ήδη, γιατί σήμερα έχουμε ένα και μοναδικό στο αρχηγείο του Μελέτη Καρατεκίδη, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα μηχανικός υψηλού επίπεδου. Να σας δείξω τι φτιάχνει. Καλά, πάμε εδώ. Audi R8 LMS. Ένα είναι στην Ελλάδα. Το έχουμε δει στην ανάβαση Ριτσόνας μία φορά και σήμερα θα σας κάνουμε, τι θα σας κάνουμε, θα πάθουμε 55 κεφαλικά, γιατί θα μας το δείξει ο Μελέτης και θα μας κάνει ανάλυση. Μισό λεπτάκι να το φωνάξω, γιατί εγώ όσο το βλέπω τόσο τρελαίνομαι. Βασικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα αυτό. Έχω πει 100.000 φορές στο Μάριο Ηλιόπουλο να το τρέξει, μία φορά έχει κόλλημα με το Ford Fiesta. Μελέτη! Να πας. Παιδιά, Μελέτης. Γεια σας. Με νέο look. Το μαλλί. Το μαλλί... Πρώτη την πολλή δουλειά. Όχι, όχι. Τι? Καμία σχέση. Είχα πάει με jet ski μια βόλτα. Και είχα μείνει σε μια βραχονισίδα με κάτι γοργόνες. Ναυαγός. Εκεί. Ωραία. Τώρα θα το φτιάξω. Jet ski την άλλη φορά. Πάμε σε αυτό εδώ το μοναδικό. Απίστευτο. Ναι, τουλάχιστον για την Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, πιστεύω. Μόνο στην ίδια κατηγορία μπορεί να κατατάξεις του Σαμίνο. Του Λαμπορκίνη. Ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις, πότε το φέρατε στην Ελλάδα? Το φέραμε, αν θυμάμαι καλά, τέλη του 2016. Καλά θυμάσαι. Ναι. Και γιατί είχε τρέξει μια φορά, νομίζω? Γιατί έχουμε λίγο έρωτα παραπάνω με τα Ford. Αυτό είναι ένα. Είναι άλλη φιλοσοφία στο αυτοκίνητο. Ναι. Αυτό είναι τώρα αυτοκίνητο το οποίο είναι στημένο για πίστα ή έχει στηθεί και για αναβάσεις? Γιατί έτσι όπως το βλέπουμε, και θα μας το εξηγήσεις και εσύ, μάλλον για πίστα το βλέπεις. Ναι, το αυτοκίνητο είναι καθαρά για πίστα, στηθεί αυτοκίνητο. Είναι Le Mans η έκδοση Ultra, που σημαίνει έχει αεροδυναμικό πακέτο. Α, και εξατμίσεις λίγο διαφορετικές προπάνω. Ναι, ναι. Άλλη αεροδυναμία, άλλους καθρέφτες, άλλο αεροδυναμικό πακέτο, κάποιες άλλες αλλαγές στον κινητήρα. Στο κυβότιο είναι λίγο πιο κοντό. Πού έχει τρέξει? Έχει τρέξει σε πρωτάθλημα Ιταλίας και έχει τρέξει και Λεμάν. Πάει τρέξει με 1000 χιλιόμετρα. Ωραία, γιατί όχι. Έτοιμο είναι. Έτοιμο είναι. Πώς θα καταφέρετε τα όλα έτοιμο πόλεμα τα αγωνιστικά? Φόκους στο στόχο. Σκληρή δουλειά. Όταν λες Fox, εμένα πάει Ford. Γιατί εκεί με τα Ford. Είδες, θέλουμε, δεν θέλουμε, εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Πάμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο. Να δείξουμε πράγματα τα οποία νομίζω, γιατί όλοι το έχουν δει εξωτερικά το αυτοκίνητο, να δούμε και εσωτερικά τι έχει. Ναι, ναι, βέβαια, γιατί. Από πού να ξεκινήσουμε? Εδώ σίγουρα ο κόσμος δεν έχει δει τίποτα. Ναι, σίγουρα. Πάμε να ανοίξουμε να δει τι έχει από κάτω. Ναι, βέβαια. Ωραία. Ελάτε. Σκόνουμε. Εδώ. Κάνε μας μία ανάλυση. Λίγο μια μεγάλη εισαγωγή αέρα. Εντάξει, ο κινητήρας βρίσκεται στο πίσω μέρος. Πίσω μέρος. Και εδώ πες μας, Μελέτη, τι βλέπουμε, τι έχουμε. Εδώ έχουμε το ψυγείο του νερού, όλους τους αεραγωγούς. Για το ψυγείο του νερού είναι οι τρόμπες, μηχανικές, διπλές τρόμπες για το διπλού κυκλώματος, για τα φρένα, για την πέδηση. Πολύ κάρμο βλέπω, Ναι, όλο το πλαίσιο καταρχήν είναι αλουμίνιο. Όλο το frame είναι, το πλαίσιο είναι αλουμίνιο. Με το roll cage μπόλτων, βιδωμένων δηλαδή, πάνω στο πλαίσιο του αλουμινίου. Και έχει χρησιμοποιηθεί carbon fiber σε κοιτάμενη χρήση. Όλο το αυτοκίνητο είναι carbon fiber. Πόσο βάρος έχει? Το συγκεκριμένο είναι 1250 κιλά. Έχουμε κάνει κάποιες, είχαμε ξεκινήσει κάποιες αλλαγές. Πάντως τώρα έτσι όπως το βλέπω, φορμουλίζει λίγο, Δεν φορμουλίζει. Ναι, φορμουλίζει. Δηλαδή βέβαια με τους τεράστιους τροχούς. Είναι... Ωραία. Κλείνουμε.
Ανάλογα. Πόσα κιλά είναι. Το παχό εννοείς, ναι. Το παχό είναι 1,200. Περίπου 1 κιλό και 200 γραμμάρια περίπου. Ωραία, όπως βλέπεις είναι full αεροδυναμικό πακέτο. Μπαίνει εδώ αέρας. Splitter. Να, το αγαπημένο μας splitter, παιδιά. Ναι, είναι proper splitter. Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο από την Audi Sport. Με όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα proper. Αντέχει. Μπορείς να ανέβεις πάνω, το διαπιστώσεις. Το splitter. Σε πω καλό, ναι. Ανέβασε. Δεν σπάει. Okay. Σούπα. Άλλο τα cosmetic. Που όλοι νομίζουμε ότι κάνουν κάτι και άλλο τα proper. Πατήσω. Πάρτς. Ναι. Τώρα εγώ... Άρα δηλαδή εδώ γίνεται πολλή δουλειά, έτσι. Και δεν παθαίνεις και ζημιές, δηλαδή και να κουμπίσει όχι. Και να χτυπήσει με δύναμη. Όχι, έχει μόνο κάτι εξαρτήματα από κάτι στα κάκια. Mm-hmm. Τα οποία είναι για τα κλέμπα, ας πούμε, τα οποία τα αλλάζει. Συναντακτικά, μπορείς να τα αλλάξεις. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ευχαριστή. Πάμε πίσω. Εδώ. Περίμενε. Πάει στο ψητό, εσύ απευθείας. Στον κινητήρα θέλει να πάει. Αεροδομή. Εδώ έχουμε, είναι και ρυθμιζόμενοι. Ναι, είναι ρυθμιζόμενοι. Μπορεί να αλλάξει το τιτάνιο. Έκδοση Ultra. Ποια είναι η διαφορά τώρα, έχουμε εξατμίσει εδώ, βλέπω σε άλλη θέση. Ναι, είναι πιο ψηλά, είναι πιο κοντές οι εξατμίσεις στο μήκος. Και είναι στο κέντρο του προφυλακτήρα και ψηλά. Ενώ το προηγούμενο ήταν πιο χαμηλά, ήταν και δεξιά αριστερά στο κάτω. Εδώ τι έχουμε. Είναι το quick release για το γρίλο. Το γρίλο. Ναι, είναι το βάζεις και ανεβαίνει. Μπράβο. Να μας το πει λίγο εύκολο το quick release για το γρίλο. Είναι το βάζεις και σηκώνει το αυτοκίνητο για να αλλάξουν τα ελαστικά. Έτσι. Για γρήγορα. Έλα, θα με πάρει μηχανικό, τα λέω πιο απλά. Πάμε. Κινητήρας. Θα σου ανοίξουμε. Ερώτηση, θα σου. Ερώτηση, θες να ανοίξουμε την κινητήρα. Τι να πω τώρα, εγώ πείτε μου το. Δηλαδή, συγγνώμη για το πάλι μπροστά. Αν θες. Κάπτσε λίγο. Και εδώ μπορεί να μας πει τώρα ο μελέτης τι ακριβώς βλέπουμε. Κινητήρας V10. 90 μίλες, 5.200 κυβικά. Αυτό είναι το μοντέλο που φοράει ή φοράει τέλος πάντων η Lamborghini. Ναι, είναι παρόμοιο μοντέλο. 5.200 κυβικά όπως είπα, 585 άρωμα περίπου. Σασμάν με πάντας το οποίο είναι συριακό, εξάρι. Εγκέφαλος της Bosch, όπως έπρεπε να τρέξει, όπως με αυτό που έδινε, αυτούς που έτρεχε τότε, ας πούμε. Κίνηση πίσω. Ναι, κίνηση πίσω με ένα μπλοκέ διαφορετικό. Το οποίο έχει ωραία, traction control και ABS που θα σου τα δείξω μέσα αργότερα. Δηλαδή χρειάζεται το traction control. Το χρειάζεται. Ειδικά με, τρομακτική δηλαδή. Ειδικά με αυτό το αυτοκίνητο, μπορώ να σου πω ότι traction control δουλεύει υπερορίες. Τάπα. Βενζινής. Ναι, για γρήγορο ανεφοδιασμό. Θα οπλουπιέσαι. Βάζεις την κάνουλα. Έτσι. Το κουμπώνεις. Και γεμίζεις. Πάρα πολύ γρήγορα. Με καύσιμο. Ω, τελείως. Καθαρό εμού. Καθαρό. Αγωνιστικό για πίστα. Σου θυμίζει, ας πούμε, Φόρμουλα 1 καταστάσεις. Ναι, Λεμάν. Αγώνα GT3 που είπες. Έτσι. Πάμε μέσα. Ναι, βεβαίως. Thank you.
Κάτσε να βγάλουμε τη μόνη τώρα. Γιατί αλλιώς πώς θα καθίσουμε, έτσι δεν είναι μελέτη. Έτσι. Γράτα. Μπορώ να το πάρω μετά, φεύγοντας. Ρε εσύ, τι γίνεται. Νομίζω ότι όλα τα καθίσματα στα αγωνιστικά, αυτά τα ωραία, είναι για μένα. Πάνε έτσι. Πάνε. Κάτσε, βάζουμε τη μόνη. Μπήκε, ναι, βέβαια. Ασφάλιση. Ωραία, κάνε μας τώρα εδώ μία εξήγηση. Πες μας τι βλέπουμε. Λοιπόν, μπορείς να δεις τον πίνακα εδώ που είναι οι διακόπτες. Τι έχουμε εδώ, για εξήγησέ μας. Το control panel. Έχει τον main, το γενικό δηλαδή. Mm-hmm. Του ρεύματος. Γενικός διακόπτης, ωραία. Μπράβο. Από εδώ παίρνει και μπροστά, έτσι. Ναι, ανεβάζει το διακόπτη. Μπράβο. Και πάτα start. Ανεβάζει το διακόπτη. Με το ignition. Και τροφοδοτείς με ρεύμα όλο το αυτοκίνητο. Ωραία. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εδώ. Είναι το ignition, το οποίο θα σου επιτρέψει να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο. Start και το start. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι για να βγάζει νεκρά. Όπως σου εξήγησα, είναι με paddle shift το κυβότιο. Μυστριακό. Εδώ είναι για την όπιστεν. Και εδώ έχεις με μια στρατηγική που είναι emergency για αν χάσεις τα paddles, ας πούμε. Mm-hmm. Και εδώ που λέει fire, τι είναι, αν πάρει φωτιά, εδώ είναι πατάς. Η αυτόματη πυρόσβεση που έχει το αυτοκίνητο, έχει σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης. Ωραία. Εδώ πάνω θα βρεις το κουμπί που έχει διαφορετικά προγράμματα για το ABS. Να κάνεις τις ρυθμίσεις δηλαδή, έτσι. Μπράβο. Το κάνεις δηλαδή το ABS πιο hard, πιο soft. Ανάλογος πώς τις συνθήκες. Σ' αρέσει. Ανάλογα με το traction, ας πούμε. Εδώ είναι πάλι το anti-spin. Βέβαια, anti-slip control, όπως το λέμε εμείς. Και το μεσαίο, το pod, ο διακόπτης, είναι για τις διαφορετικές σελίδες για την οθόνη. Αλλάζεις διάφορα. Ωραία, πώς θα ανοίξει η οθόνη τώρα για να δούμε. Άνοιξε, σήκωσε το γενικό, να δώσει ρεύμα. Αυτό που δουλεύει ήταν το κομπρεσέρ για τα paddles. Ωραία. Τώρα σε λίγο θα έρθει, άνοιξε το ignition. Είναι ασφαλείας, πρέπει να το σηκώσει προς τα πάνω. Μπράβο. Αν ακούσεις, να το. Και εδώ τώρα παίρνουμε πληροφορίες, έτσι. Μπράβο. Αν γυρίσει το διακόπτη που λέει page, τώρα θα σου δείξει, γύρω το και να δεις. Αλλάζεις διάφορες. Ανάλογα το τι θέλεις να βλέπεις. Τι θέλεις, ναι, να κάνεις monitoring. Να διαβάσεις. Σωστά. Όταν οδηγείς, τι θες ακριβώς. Πιέσεις, θερμοκρασίες, τρέχουσες τιμές. Σωστά. Ωραία. Και τώρα που θέλουμε να το βάλουμε μπροστά, τι θα κάνουμε. Τώρα που θέλουμε να το βάλουμε μπροστά, βλέπουμε. Εγώ δηλαδή, έτσι. Μην περιεργόμαστε. Κάτσε. Ναι. Πρέπει να σιγουρευτείς ότι είναι στο νεκρό. Αυτό θα το δεις από το gear που λέει. Άρα είμαστε 0. Μπράβο. Αν πας να το βάλεις μπρος, θα δεις ότι έχει μια δικλίδα ασφαλείας στο αυτοκίνητο, χρειάζεται να πατήσει μπλέκτη. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει start. Πίεσε το start να δεις. Πίεσε το. Τίποτα. Πίεσε το. Πιέζω. Τίποτα. Ωραία. Τίποτα. Πάτα το συμπλέκτη τώρα να δεις. Ωραία. Και πίεσε το start. Εδώ μιλάμε για πολύ έτσι ένταση, παρματήλα. Δηλαδή hardcore έτσι μουσική, πώς να το πούμε, παιδί μου. Δηλαδή σαν να ακούμε Metallica. Έτσι.
δεν ανεβάζει. Άμα το πατήσει και λίγο, τι θα γίνει. Πόλεμο. Μέχρι 4. 4.000 μέχρι πόσο πάει. Φεύγει μέχρι 8. Μέχρι 8. Εγώ πάντα μέχρι 4. Ακούστε, ακούστε. Εσείς, τώρα πρέπει να το κάνουμε γκάλο. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξανακούσει τέτοιο ήχος από κίνητο. Έχουμε ακούσει. Εγώ πάντως. Έλα, δεν φεύγω. Δεν φεύγεις εδώ, δεν φεύγεις, να κάτσεις μέσα. Πατήσω άλλο λίγο. Πω πάνε, πω πω πάνε. Καλά, νομίζω ότι θα γίνει κάτι, θα πέσει από καμιά βόμβα από το ένα κάτω.